Μια καλημέρα. Όσο έρθει ο τελευταίος άνθρωπος, τόσο θα είμαι εγώ όρθιος. Ας πάει και μία και δύο και τρεις ημέρες και πέντε και δέκα και πενήντα ημέρες μετά, εγώ θα είμαι όρθιος για να προσκυνήσει όλος ο κόσμος τη χάρη του Τιμίου Σταυρού. Ήδη τα μέτρα ασφαλείας είναι από τώρα κανονισμένα για να μην ταλαιπωρηθεί κανένας άνθρωπος, με την συνεργασία και του Δήμου Αθηναίων αλλά και της Δημοτικής Αστυνομίας με τον καλό μας Δήμαρχο, αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και των security που θα βρίσκονται εδώ στο ναό, για να μην γίνει κανένα ούτε επεισόδιο, αλλά και να μην ο κόσμος αγανακτήσει όπως άλλες φορές. Αλλά βλέπετε, μέσα στην αγανάκτηση του κόσμου, αυτά είναι επόμενα να γίνονται όταν περνάνε χιλιάδες κόσμος, και δεν μιλάω για 5-10 χιλιάδες, μιλάω για πολύ περισσότερες χιλιάδες κόσμος. Άλλοι λένε ότι ήρθε 30 χιλιάδες, άλλοι λένε 25 χιλιάδες. Φανταστείτε πόσο θα είναι τις σταυροπροσκυνήσεις. Όμως περίμεναν 14 ώρες ένας παράλυτος. Αυτό είναι το φοβερό. 14 ώρες περίμενε ένας παράλυτος. Πονούσε η μέση του, το είπε μάλιστα σε όλο τον κόσμο αυτό, Νικήτα. Πονούσε η μέση του και του λέγανε, πήγαινε, του λένε από δίπλα, να πας στο Τίμιο Σταυρό, κάτω από τα σκαλιά. Δεν πάω ποθένα, θα καθίσω στη σειρά. Κάποια στιγμή τον σπρώξανε, έπεσε κουτρουβαλώντας κάτω και μετά από 14 ώρες ήρθε στο Τίμιο Σταυρό. Ούτε πέρασε μπροστά, ούτε ξεγέλασε κανένα, ούτε είπε τίποτα, ούτε ούρλιαζε, ούτε φώναζε, ούτε έβριζε, τίποτα. Άκουγε δεξιά και αριστερά, έβλεπε άλλους να βάζουν να τους βάζουν να έρχονται από πλάγια, αυτός τίποτα. Όταν ήρθε στον Τίμιο Σταυρό, παιδιά μου, επειδή είναι καταγεγραμμένο το γεγονός αυτό, έκανε το σταυρό του και μου λέει, πάτερ, δεν θέλω να με σταυρώσετε. Λέω, περιμένετε τόσες ώρες στη σειρά και δεν θέλετε να σας σταυρώσω? Θέλω μόνο να φιλήσω το σταυρό για να τον ευχαριστήσω. Όταν έφτανα έξω από το εικονοστάσιο του Αγίου Ιουδα του Θαδαίου Πάτερ Παύλο, ένιωσα ένα τράβηγμα στη μέση μου, έπεσα κάτω, νόμιζα ότι παρέλυσα και όταν με σηκώσανε δεν είχα τίποτα. Και αφήνω τις πατερίτσες μου στο παρεκκλήσιο του Γολγοθά. Αφήνω τα ονόματα, τα τηλέφωνα, τα πάντα. Και θα είμαι εδώ τη σταυροπροσκυνήσεως στη σειρά για να έρθω να προσκυνήσω. Πέστε μου, αυτός ο άνθρωπος, ο μεγάλος, ο οποίος δεν γκρίνιαζε, και μάλιστα εγνώρισε τώρα που ήρθε εδώ και ο Γιώργος, εγνώρισε τον Γιώργο και σου είπε, παιδί μου, σου είπε τι κάνετε, πώς είστε, σου μίλησε δηλαδή με ευγένεια, γιατί του πρόσφερες, προσφέρατε σε όλο τον κόσμο, φαγητό και νερά. Και μιλούσε ο άνθρωπος με ευγένεια, πιθανόν να τον θυμάσαι. Βέβαια, στο πλήθος του κόσμου, τι να θυμάται ο καθένας, που ήταν με τις πατερίτσες και έφυγε χωρίς τις πατερίτσες, περιμένοντας. Αυτός είχε πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Αλλά και με άλλη μια κυρία που ήθελε να κάνει σπονδυλοδεσία, πώς τα λένε αυτά, τσιμέντα που βάζουν αυτό, ήρθε, σταυρώθηκε και ήρθε μετά από 4-5 μέρες που πήγε στους γιατρούς. Και της είπαν ότι δεν χρειάζεται, θα παρακολουθήσουμε το θέμα και αν χρειαστεί τότε θα κάνουμε. Πριν οι εξετάσεις και μετά. Όλα αυτά σας τα λέω για να τα ακούνε και οι ακροατές και οι τηλεθεατές, όσοι έρχονται στο ναό, να μην γκρινιάζουν. Γιατί εμείς εδώ, κύριε Θάνο μου, ζούμε όμορφα. Ερχόμαστε εδώ, δεν γκρινιάζουμε. Έχουμε τέλεια υπομονή. Τέλεια υπομονή. Αλλιώς, εάν γκρινιάζετε όλοι εσείς, όχι εσείς που είσαστε εδώ, γιατί δεν γκρινιάζετε, δεν ακούτε λέει τίποτα στα αυτιά μου, αλλά αυτοί οι οποίοι έρχονται, μην γκρινιάζετε, αλλιώς μην ερχόσαστε. Να ξέρετε ότι η Θεία Λειτουργία θα βγει αργά. Ελάτε λοιπόν την ώρα που θα βγει η Θεία Λειτουργία. Να ξέρετε ότι θα περιμένετε 6, 7, 8 ώρες στον Τίμιο Σταυρό. Να ξέρετε ότι αν θα περάσετε από δίπλα, δεν θα σας δώσει σημασία ο Τίμιος Σταυρός. Εγώ δεν βλέπω, αλλά βλέπει ο Σταυρός. Να ξέρετε ότι τα παιδιά που είναι απ' έξω και που θα έρθουν από το Ελπίδα, από το Αγλαία Κυριακού
και θα είναι έξω, ενώ όλοι εμείς θα είμαστε μέσα. Αυτά θα περιμένουν με υπομονή, πότε θα δώσει εντολή ο Τίμιος Σταυρός να βγω έξω για να σταυρωθούν. Αυτά τα παιδιά περιμένουν 3 και 4 ώρες. Και έρχονται άνθρωποι και μου λένε, δεν πειράζει, ας σταυρωθούν οι άνθρωποι, τα παιδιά μας έχουν υπομονή. Και τα παιδιά έχουν τεράστια υπομονή. Δεν υπάρχει για το σταυρό. Είτε αν είσαι παπάς, είτε αν είσαι πολιτικός, είτε αν είσαι πλούσιος, είτε αν είσαι πτωχός, όλοι είμαστε το ίδιο. Για το Θεό δεν μετράει αυτό. Όλοι είμαστε κοινοί θνητοί σε αυτή τη ζωή. Δεν υπάρχουν αξιώματα για το Θεό. Είδατε σήμερα τι έγραφε το βίος του Αγίου Ταρασίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Δωρεάν, λέει, ελάβετε στην ιεροσύνη, δωρεάν δότε. Τα λένε καθαρά οι πατέρες. Εμείς όλα τα καταργούμε. Είδατε για τα θαύματα του Αγίου Ταρασίου. Είδατε για όλα αυτά. Είδατε πώς ανέβηκε τις βαθμίδες της ιεροσύνης. Και όποιος επήγαινε για να τον κάνει διάκο, παπά, οτιδήποτε, τέλος πάντων, δεν τα ξέρω καλά αυτά, εκοίταζε στον ουρανό και εκοίταζε το πρόσωπο του ανθρώπου και προχωρούσε. Γιατί, παιδιά μου, για σας, για μας, για το Θεό δεν υπάρχει μέσο. Γιατί είναι ο μεγάλος κριτής. Αυτός θα μας κρίνει. Δεν θα μας κρίνουν οι άνθρωποι. Σε αυτή τη ζωή μπορεί να με κρίνει ο κύριος Θάνος και να πει ό,τι πει, είτε καλά είτε οτιδήποτε. Αλλά ο μεγάλος κριτής είναι ο ίδιος ο Κύριος, γιατί θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Δεν θα είμαστε προσωρινοί, είμαστε σε αυτή τη ζωή. Γιατί λοιπόν να μην χαιρόμαστε αυτή τη ζωή, Πάτερ Παύλο, χωρίς μίση, χωρίς κακίες, χωρίς ζήλιες, χωρίς τίποτα από όλα αυτά? Γιατί να μην κοιτάζουμε το δικό μας σπίτι, Μαρία, που καίγεται το δικό μας σπίτι, και κοιτάζουμε το διπλανό σπίτι, πώς θα κάψουμε το διπλανό σπίτι? Γιατί το κάνουμε αυτό σαν άνθρωποι? Δεν μιλάω για κάποιους συγκεκριμένους ή για κάποιους αόριστους. Μιλάω για την κοινωνία μας. Και έρχεται ένα τεράστιο, λένε, μικρόβιο, που με ρώτησαν και μου είπανε, αυτό είναι δηλητηριώδες και πεθαίνει και σκοτώνει τους ανθρώπους. Αυτό που θα έρθει τώρα θα είναι, αγαπητοί μου χριστιανοί. Γιατί ο Θεός θα στείλει αυτό το μικρόβιο, που οι άνθρωποι θα χρειάζονται τη Θεία Κοινωνία μόνο και θα γίνονται καλά. Για να μας δείξει ο Θεός ότι τη σφραγίδα τη βάζει Αυτός και κανένας άλλος. Δεν έχουμε καταλάβει ότι είμαστε δικοί του άνθρωποι, πιστοί, άπιστοι, όλη η γη, όλοι οικουμένοι. Δεν μπορούν να καταπολεμήσουν οι μεγάλοι και οι τρανοί τη λέξη, τη μαγική, θάνατος. Κανένας δεν μπορεί να την καταπολεμήσει, γιατί ο Χριστός είναι η ζωή και ο θάνατος. Αλλά μετά το θάνατο, για κάποιους ανθρώπους είναι η Ανάσταση. Αυτήν λοιπόν προσδοκούμε σε αυτή τη ζωή, να είμαστε αναστημένοι και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Γι' αυτό λοιπόν όσοι ερχόσαστε, ξανάρχομαι πάλι στο ίδιο καλάθι, όσοι ερχόμαστε στους Αγίους Ισιδώρους, με όσα προβλήματα και να έχουμε, μήπως εγώ δεν έχω προβλήματα? Ουκ ολίγα. Πάρα πολλά προβλήματα. Σωματικά. Δεν έχω τα προβλήματα των ανθρώπων που με τρελαίνουν να μου λέει ο ένας, έχω αυτό, έχω εκείνο, έχω εκείνο, έχω εκείνο. Έχω και εγώ τα δικά μου προβλήματα. Δεν είπα ποτέ τίποτα. Λειτουργώ στην Αγία Τράπεζα και με 40 πυρετό και με 38 πυρετό και με 37 και με υποθερμίες. Αλλά είναι ένα χαμόγελο ωραίο στην Αγία Τράπεζα και του λέω, γλυκέ μου Ιησού, σήμερα σου λειτουργώ, θα μου κάνεις κανένα καλό δώρο? Και βέβαια δεν ακούω τι μου λέει, αλλά ασφαλώς θα μου λέει, τι θες παιδί μου? Να χαμογελάω συνέχεια και να αγκαλιάζω τον κόσμο και να με αγκαλιάζει και αυτός. Για όλους λοιπόν εσάς, για όλους μας τους Αγίους Ισιδώρους, μια γλυκιά καλημέρα σήμερα. Να είσαστε καλά, την Κυριακή είναι Κυριακή της Ορθοδοξίας, μετά είναι η Βήτα των Ιστιών, είναι τη Σταυροπροσκυνήσεως, είναι οι χαιρετισμοί, είναι τα απόδειπνα, είναι οι προηγιασμένες θείες λειτουργίες. Ο ναός μας καθημερινά
θα βγει το πρόγραμμα του μηνός Μαρτίου για να δείτε πότε είναι ανοιχτά τα πρωινά και πότε τα απογεύματα. Και θα με ρωτήσει η Μαρία, «Μα Πάτερ, κάθε μέρα δεν θα λειτουργείτε από τις 7.30 ώρα?» Of course, 7.30 ώρα ο ναός θα είναι ανοιχτός, 7 και 20 περίπου και τέταρτο, γιατί θα αρχίζει η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, η οποία θα τελειώνει, δεν έχει πολλά λόγια, και θα τελειώνει 9 και 4, 9.30 κάπου εκεί, η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, και το απόγευμα βέβαια ο ναός θα ορίσουμε, θα δούμε το πότε η Νίξ έρχεται, πότε η Ανατολή, πότε η Δύση. Δεν τα ξέρω, Πάτερ Παύλο, εσείς είστε μορφωμένοι και οι τεχνοκράτες, επομένως θα δούμε πότε νυχτώνει, πότε ξημερώνει, και έτσι λοιπόν θα προσαρμόσουμε το άνοιγμα και το κλείσμα του ναού με τη Δύση του Ηλίου και την Ανατολή του Ηλίου.